Η πρόσληψη δικηγόρου στη ΔΕΙΑΠ δημιουργεί νέα αντιπαράθεση. Η ΡΑΠ και το μέλος της επιχείρησης Γιάννης Γκόβας μιλά για στημένη διαδικασία μέχρι να καταλήξουν στο δικηγόρο που επιθυμούν να αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση. Αν δεν ήθελαν να κάνουν κάτι, και αυτό το προκύπτει από μια λογική σκέψη, δεν προκύπτει αλλιώς, δεν χρειάζεται να κάνεις προκήρυξη. Και σε απάντηση συγκεκριμένου υποψηφίου, όταν σε αυτές τις αστείες ερωτήσεις του στυλ τι οικογενειακή κατάσταση έχεις και αν έχεις εμπειρία από τη ΔΕΙΑΠ, υπήρχε και μια καταπληκτική απάντηση ότι από το 2015 που μου δόθηκε η ευκαιρία έχω και θα ανταποκριθώ κτλ. Όποιος δει και στη διάβγεια υποθέσεις της ΔΕΙΑ θα δει και τα ονόματα και θα δει και τους υποψήφιους και θα καταλάβει τι θέλω να πω. Στη ΔΕΙΑΠ ο οργανισμός λειτουργίας είναι ισχυρότερος του νόμου κατά την πλειοψηφία, η οποία έχει και τη δυνατότητα να συνεκτιμήσει την προσωπικότητα, την επιστημονική κατάρτιση, την επαγγελματική πείρα και επάρκεια, αφού συνεκτιμήσει την ξένη γλώσσα και την οικογενειακή κατάσταση, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Γκόβα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πλαίσιο της συνέντευξης ετέθησαν ερωτήματα αναφορικά με την οικογενειακή κατάσταση και τη σχέση που μπορεί να έχει ο κάθε δικηγόρος με τη ΔΕΙΑΠ. Κληθήκαμε να παρακολουθήσουμε συνεντεύξεις των υποψηφίων για τη θέση δικηγόρων. Ήρθαν 6 άνθρωποι, ένας άντρας και 5 γυναίκες, στους οποίους γίναν πανομοιότυπες ερωτήσεις, θα σας πω και σύντομα τη διαδικασία, οι οποίες ήταν παιδικές. Δεν μπορούσε να προκύψει αποτέλεσμα. Εν τω μεταξύ αυτές οι ερωτήσεις ήσανται καταγεγραμμένες ουσιαστικά. Οι απαντήσεις τους στα βιογραφικά. Το αν είναι παντρεμένος ο άλλος, αν έχει παιδιά, αν έχει δικηγορικό γραφείο ή πόσα χρόνια έχει στη δικηγορία. Γιατί ουσιαστικά ήθελαν κάτι να πούν. Και η κατάληξη είναι ότι όταν τέλειωσε η ακρόαση, η συνεντεύξη, η παρουσίαση αυτών των ανθρώπων, που κάποιοι από αυτούς ήταν εκπληκτικοί όσον αφορά την παρουσίαση των στοιχείων τους, των δυνατοτήτων τους και της κατάρτισής τους, δεν καταλήξαμε πουθενά. Δηλαδή κανείς δεν ξέρει τι θα ακολουθήσει. Υποστηρίζεται ότι θα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση και από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πάτρας. Ο Δικηγορικός Σύλλογος άφησε έρμεα μιας παροδίας μέλη του και ταυτόχρονα δεν προασπίστηκε τον νόμο ως έχει υποχρέωση. Είναι παράγοντας δικαίου ο Δικηγορικός Σύλλογος και δεν προασπίστηκε τον νόμο. Ωραία. Και εδώ καλό το Δικηγορικό Σύλλογο να πάρει θέση σε αυτό. Δείτε παντού πώς γίνεται. Οποιαδήποτε. Ακόμα και του Μάη του 17 προκηρύξεις τους υπέδειξα και τις παρουσίασα και εκεί ενώπιόν τους πώς γίνεται από άλλες ΔΕΙΑ, από δημοτικές επιχειρήσεις κτλ. Όπως τονίζεται από την πλευρά του κ. Γκόβα, θα συνεχίσει να παρεμβαίνει καταγγέλλοντας τα κακώς κείμενα.